Στη μέση της έρημου Σαχάρα, ένα από τα πιο ξηρά μέρη της γης και στην πραγματικότητα απολύτως βαρετό, οι ερευνητές ανακάλυψαν μια συγκλονιστική αλήθεια. Αυτό που σας παρουσιάζουμε σήμερα είναι ίσως μία από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις που έχουν κάνει οι επιστήμονες εδώ και δεκαετίες και ανατρέπει εντελώς την αντίληψη πολλών ανθρώπων για τη γεωλογία. Αν λοιπόν θέλετε να μάθετε περισσότερα, αλλά και γιατί η Σαχάρα ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είναι σήμερα πριν από χιλιάδες χρόνια, μείνετε συντονισμένοι. Πριν φτάσουμε όμως στη σημαντική ανακάλυψη που έκαναν πρόσφατα οι επιστήμονες, ας εξηγήσουμε εν συντομία γιατί η Σαχάρα είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεωγραφικά μέρη στον κόσμο και γιατί κρύβει πολλά σημαντικά μυστικά. Με έκταση πάνω από 9 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Σαχάρα είναι η μεγαλύτερη έρημο στον κόσμο. Σε απλή γλώσσα, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσατε να χωρέσετε ολόκληρη την έκταση της Γερμανίας στη Σαχάρα 26 φορές και πάλι δεν θα είχατε φτάσει στη συνολική της έκταση. Συνολικά εκτείνεται σε 10 αφρικανικά κράτη, συμπεριλαμβανομένες της Αιγύπτου, του Μαρόκου, της Τινησίας και του Σουδάν. Ωστόσο, τα περισσότερα τμήματα αυτής της τεράστιας ερήμου έχουν παραμείνει εντελώς ανεξερεύνητα μέχρι και σήμερα, καθώς η τεράστια ζέστη και η απειλή του αποπροσανατολισμού καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη την εξερεύνηση αυτής της περιοχής, ακόμα και για έμπειρους επιστήμονες. Και παρόλο που η Σαχάρα είναι μία από τις μεγαλύτερες ομοιόμορφες περιοχές στον κόσμο, έχει πολύ μικρή χρησιμότητα για τις παρακείμενες χώρες. Επειδή είναι μία άνυδρη έρημος και αποτελείται μόνο από άμμο και βράχο στην επιφάνεια, δύσκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργία ή καλλιέργεια, κάτι που θα ήταν στην πραγματικότητα πολύ καλό για τη συγκριτικά φτωχή περιοχή της Βόρειας και Κεντρικής Αφρικής. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα τραγικό αν αναλογιστεί κανείς πώς ήταν η Σαχάρα πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια και τι δυνατότητες προσέφερε τότε. Όπως ανακαλύφθηκε τώρα με εντυπωσιακό τρόπο, πολλοί επιστήμονες υποθέτουν ότι η Σαχάρα πριν από 200.000 χρόνια ήταν ακριβώς το αντίθετο από το σημερινό αμμώδες τοπίο, πριν από την τελευταία μεγάλη εποχή των παγετώνων, η οποία άρχισε πριν από περίπου 115.000 χρόνια και έληξε πριν από περίπου 11.000 χρόνια, υπήρχε πιθανότατα μια θάλασσα στη θέση της σημερινής Σαχάρας. Ωστόσο, λόγω της αλλαγής της θέσης του άξονα της γης που διήρκησε χιλιάδες χρόνια, η θάλασσα αυτή εξαφανίστηκε μετά την εποχή των παγετώνων, αφήνοντας πίσω της ένα ακμάζον τοπίο σαβάνας που έσφιζε από γονιμότητα και βιοποικιλότητα. Εκεί που σήμερα υπάρχουν ογκόλυθοι, ξηρή σκόνη και μόνο άμμος, υπήρχε τότε ένα τοπίο με ποτάμια, οάσεις, φυτά και πολυάριθμα άγρια ζώα που έκαναν τη Σαχάρα ίσως την πιο ζωντανή και συναρπαστική έκταση γης στον κόσμο. Αν και η περιοχή επηρεάστηκε επανειλημμένα από κλιματικές και φυσικές αλλαγές κατά τις επόμενες χιλιετίες, συνολικά ήταν μία από τις καλύτερες περιοχές τις οποίες μπορούσαν να ζήσουν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Εν τω μεταξύ, έχει αποδειχτεί με βάση ορισμένες πυλογραφίες ότι οι πρώτοι κυνηγοί, τροφοσυλλέκτες, βρίσκονταν ήδη στην έφορη Σαχάρα το 10.000 π.Χ. και ασκούσαν εκεί μια ακμάσουσα γεωργία. Ασχολήθηκαν με την αλεία, προώθησαν τη γεωργία και με την πάροδο του χρόνου διαχειρίστηκαν ακόμα και πολυάριθμα αγροτικά ζώα. Ωστόσο, αυτή η ζωή άλλαξε απότομα πριν από 6.000 χρόνια, όταν συνέβη ένα απίστευτο γεγονός που μετέτρεψε τη Σαχάρα στην έρημη περιοχή που γνωρίζουμε σήμερα. Για να το εξηγήσουμε αυτό, πρέπει να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην αστρονομία. Δεδομένου ότι η Γη δεν ταξιδεύει ακριβώς κάθετα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, αλλά έχει κλείσει μερικών μοιρών, υπάρχουν ορισμένες περιοχές που είναι πιο κοντά στον ήλιο από άλλες για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Μέχρι το έτος 4.000 π.Χ. η Γη είχε κλείσει προς τα πλάγια κατά περίπου 24,1 μοίρες. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η γωνία αυτή μεταβλήθηκε σε 23,5 μοίρες σήμερα, γεγονός που επέφερε τεράστιες αλλαγές σε ολόκληρη την περιοχή της Σαχάρας. Έτσι, αυτή η λωρίδα γης είναι πλέον πιο κοντά στον ήλιο. Λόγω της μόνιμης ζέστης, η Σαχάρα στεγνώνει σιγά-σιγά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την εξαφάνιση σχεδόν όλων των κατοίκων, αλλά και την εξαφάνιση σχεδόν όλων των ζωντανών πλασμάτων και φυτών. Περίπου το 3000 π.Χ. είχε έρθει η ώρα και σχεδόν ολόκληρη η Σαχάρα ήταν ακατοίκητη για ανθρώπους και ζώα, με αποτέλεσμα το τοπίο της ερήμου που γνωρίζουμε σήμερα. Καθώς οι άνθρωποι αποσύρθηκαν εντελώς από την περιοχή για αιώνες, ήταν επίσης αδύνατο να διατηρηθούν τεχνητά στη ζωή, μεμονωμένα τμήματα της ερήμου και η άλλοτε τόσο έφορη περιοχή έγινε ίσως η πιο μοναχική και έρημη έκταση γης σε ολόκληρο τον πλανήτη. Παρ' όλα αυτά όμως, η Σαχάρα από όλα τα μέρη έχει γίνει το επίκεντρο εξαιρετικά συναρπαστικών ανακαλύψεων τα τελευταία χρόνια που έχουν απασχολήσει τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα, βρέθηκε ένα αντικείμενο στο αλγερινό τμήμα της ερήμου που έκανε ακόμα και τους πιο έμπειρους και καλύτερους επιστήμονες να το ξανακοιτάξουν.
πρόκειται για ένα θράψμα μετεωρίτη ηλικίας πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό που με την πρώτη ματιά μπορεί να μοιάζει μη θεαματικό, με τη δεύτερη ματιά αποδεικνύεται μια μοναδική γεωλογική ανακάλυψη. Στην πραγματικότητα, η Γη όπως την ξέρουμε δεν υπήρχε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Εκείνη την εποχή βρισκόταν πιθανότατα ακόμα στη μέση της φάσης σχηματισμού της και αποτελούταν από διάφορα αέρια που στερεοποιήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, το γεγονός ότι αυτή η πέτρα βρέθηκε στη Σαχάρα δείχνει ότι ένας πολύ μεγάλος μετεωρίτης πιθανότατα συγκρούστηκε με την εκολαπτώμενη Γη εκείνη την εποχή και βρήκε τη θέση του στον πλανήτη μας μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, εκτός από τους μετεωρίτες που έχουν βρει οι ερευνητές στη Σαχάρα, υπάρχει και ένα άλλο μυστήριο που εξακολουθεί να απασχολεί τους επιστήμονες μέχρι και σήμερα. Αν και πολλοί είναι πιθανώς εξοικειωμένοι με τους μυθικούς πέτρινους σχηματισμούς του Στόουνχεντζ στη Βρετανία, στην πραγματικότητα υπάρχει ένας παρόμοιος σχηματισμός στο μαροκινό τμήμα της Σαχάρας, που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακός. Παρόμοια με το Στόουνχεντζ, κανένας δεν μπορεί να πει πώς αυτές οι γιγάντιες πέτρες θα μπορούσαν να τοποθετηθούν με αυτόν τον τρόπο και αν πρόκειται για μια φυσική σύμπτωση ή πρόκειται για σκληρή ανθρώπινη εργασία. Αυτοί οι πέτρινοι σχηματισμοί, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν πριν από 1000 χρόνια, είναι τόσο συναρπαστικοί που έχουν γοητεύσει πολλούς επιστήμονες. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν γιγάντιες πέτρες που στέκονται όρθιες, στιβαγμένοι ογκόλυθοι ή σχηματισμοί που θα μπορούσαν να έχουν ως πρότυπο μια μεγάλη πύλη. Το φαινόμενο αυτό παραμένει ένα από τα πιο παράξενα μυστήρια στον κόσμο, καθώς ήταν πραγματικά αδύνατο για τους ανθρώπους πριν από 1000 χρόνια να μετακινήσουν τόσο βαριές πέτρες. Ωστόσο, οι σχηματισμοί αυτοί υπάρχουν και εξασφαλίζουν ότι η Σαχάρα παραμένει εξαιρετικά συναρπαστική για πολλούς ερευνητές σε όλο τον κόσμο. Πιθανώς, η πιο καυγαλαία θεωρία που έχει προκύψει γύρω από τη Σαχάρα τα τελευταία χρόνια σχετίζεται με τη διαπίστωση που κάναμε στην αρχή του βίντεο. Ότι η Σαχάρα ήταν κάποτε η πιο έφορη περιοχή στον κόσμο. Όταν η διαπίστωση αυτή ήρθε στο φως, οι ερευνητές άρχισαν να αναρωτιούνται αν μια τέτοια γονιμότητα στη μεγαλύτερη έρημο του κόσμου μπορεί να είναι δυνατή ξανά. Και πράγματι, καθώς συνέχισαν την έρευνά τους, ανακάλυψαν στρώματα γης βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Σάμου και των βράχων της Σαχάρας, τα οποία αποτελούν στην πραγματικότητα μια καλή προϋπόθεση για θρεπτικό έδαφος και περιέχουν μια ζωντανή ποικιλομορφία ειδών. Η ιδέα ότι η μεγαλύτερη άνυδρη περιοχή της γης θα ξαναγίνει μια μέρα μια φετεμένη σαβάνα δεν είναι εντελώς απίθανη. Αυτή η αλλαγή είναι πιθανό να αλλάξει ριζικά το παγκόσμιο κλίμα και τον τρόπο με τον οποίο ο πλανήτης μοιάζει, παρέχοντας μια ποικιλομορφία ζωντανών οργανισμών που δεν μπορούμε πραγματικά να φανταστούμε στους σημερινούς καιρούς της κλιματικής αλλαγής που ζούμε. Παρόλο που μπορεί να μην ζήσουμε για να δούμε αυτή την αλλαγή, καθώς αν συμβεί είναι πολλούς αιώνες ή ακόμα και χιλιετίες μακριά, η Σαχάρα θα μπορούσε να είναι και πάλι ακριβώς το αντίθετο από το σημερινό ξηρό και έρημο τοπίο της. Αυτό ήταν το βίντεό μας για την έρημο Σαχάρα. Κάντε like αν σας άρεσε και subscribe στο κανάλι μας. Τα λέμε την επόμενη φορά.